Στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος της Δόξας Βερμίου Πύργων, ο κύριος Γιάννης Βαγκόπουλος. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Έτσι ακριβώς. Όπως δείχνουν τα πράγματα και με τις πληροφορίες που έχουμε, υπάρχει μάλλον σκεπτικό οι τέσσερις ομάδες να ανεβούν απευθείας, χωρίς μπαράζ, οι δύο δεύτερες, στην Α κατηγορία. Εμείς καταρχήν είμαστε σε αναμονή για την τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση της ΕΜΣ αυτή τη στιγμή για την άνοδο στο Α τοπικό. Βέβαια είναι λίγο περίεργα τα πράγματα όσον αφορά για τις θέσεις του πρωταθλητή. Γιατί και οι δύο πρώτες ομάδες είναι κοντά στη βαθμολογία. Η διαφορά της βαθμολογίας με την Άρδεσσα είναι 5 βαθμούς, χωρίς όμως η Άρδεσσα να έχει κάνει το ρεπό. Και εμείς, η επόμενη αγωνιστική νομίζω ότι ήταν αυτή, και εμείς παίζαμε με τα κομινά. Στο δεύτερο γύρο είχαμε και το ντέρμπι με την Άρδεσσα μέσα στην έδρα μας. Με την ενδεχόμενη νίκη, ίσως τα δεδομένα να άλλαζαν. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι οι δύο ομάδες ήταν από τις καλύτερες του πρωταθλήματος. Αγωνιστικά είναι, μπορεί να είναι έτσι πως τα λέτε, ότι μπορεί, είναι έτσι πως τα λέτε, το πρωτάθλημα μπορεί να πεζόταν, αλλά ήρθε αυτή η διακοπή, ήταν να τελειώσει πρόωρα το πρωτάθλημα. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι πρόεδροι, είναι δευτερεύον θέμα το αν θα βγει κάποιος πρωταθλητής ή όχι. Το θέμα είναι ότι η άνοδος, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έρθει. Από εδώ και πέρα, τι θα γίνει? Εμείς, κύριε Κατσικά, είχαμε βάλει σαν στόχο μαζί με το Συμβούλιο την ομάδα να την ανεβάσουμε, γιατί θεωρούμε να πάει στην άλλη κατηγορία. Γιατί έχουμε τον κόσμο, ο κόσμος μας βοηθάει πάρα πολύ. Η διοίκηση αποφάσισε ότι πρέπει να ανέβει ένα σκαλί πιο πάνω και κάναμε και το Δεκέμβριο κάποιες προσθήκες ώστε να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που η Δόξα Βερμίου Πύργων ανεβαίνει στην Α κατηγορία. Ήταν το 1991, για 3 χρόνια νομίζω είχε παραμείνει στην Α, και μετά από 26 χρόνια περίπου επανέρχεται. Νομίζετε ότι είναι έτοιμη η ομάδα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Α κατηγορίας? Μεγαλύτερη κατηγορία, μεγαλύτερα έξοδα, μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή περιμένουμε την απόφαση της ΕΠΣ. Ναι. Για να κάνουμε το ανάλογο πλάνο μαζί με τη διοίκηση και τον προπονητή. Θεωρείτε αυτό το σκεπτικό, αν πραγματικά πραγματοποιηθεί, γίνει πραγματικότητα και ανέβουν και οι τέσσερις ομάδες και δεν θα υποβιβαστεί καμία ούτε από την Α αλλά ούτε και από τη Β κατηγορία όπως συζητείτε, το κρίνετε δίκαιο, σωστό ή έχει κάποια προβλήματα? Θεωρώ ότι είναι δίκαιο. Έχετε μιλήσει με την διοίκηση καθόλου, με τους συνεργάτες σας, για το τι μέλη γενέστε στην Α κατηγορία? Θα ενισχυθεί η ομάδα? Ναι, είμαστε σε επικοινωνία με τους συνεργάτες, ήδη έχουμε κάνει μια επικοινωνία. Θα συζητήσουμε και με τον προπονητή και θα κάνουμε τα πλάνα μας για την άλλη κατηγορία. Γιατί δεν σας το... Έχουμε έναν έμπειρο προπονητή, τον κύριο Καραγεωργίου, που ήθελα να τον ευχαριστήσω και αυτόν δημόσια για την βοήθεια που έχει κάνει στην ομάδα και την καλή νοοτροπία που έχει περάσει και στους παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλω να τον ευχαριστήσω και αυτόν με την ευκαιρία και να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους που είναι κοντά στην ομάδα και τους χορηγούς. Η συμμετοχή του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη στο γήπεδο. Είναι πολύ κοντά ο κόσμος κοντά στην ομάδα και βοηθάνε όσο μπορεί ο καθένας. Ναι, ναι, πραγματικά κάλυψα 2-3 παιχνίδια φέτος στην ομάδα, την έχω δει και από κοντά. Πραγματικά είδα τον κόσμο που ακολουθούσε ακόμα και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν σας το κρύβω, και μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Ναι, όντως. Και κλείνοντας, θέλω να δώσετε και μια ευχή για αυτό που ζούμε, για τους φιλάθλους. Ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά, να έχουμε υγεία και να φύγει ο κορονοϊός αυτός που μας ταλαιπωρεί εδώ και τόσο καιρό και να είμαστε αισιόδοξοι. Και δεν σας είπα ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται ίσως πραγματικά τα νέα είναι ευχάριστα και επισημοποιηθεί, γιατί όπως έμαθα η πληροφορία μου, μέσα στην εβδομάδα θα συνέλθει το ΔΣ της ΕΠΣ Κοζάνης για να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Είμαστε σε αναμονή για τη τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση.